κάνουμε κύριε Βελτιρίδη. Είμαστε πολύ ευτυχείς, είμαι πολύ ευτυχής προσωπικά που είμαστε σήμερα όλοι εδώ για να εγκαινιάσουμε αυτό το στολίδι για το οποίο δούλεψε πάρα πολλοί κόσμος με πολύ αγάπη και να μπορέσει αυτός ο χώρος να ανακουφίσει τους συνανθρώπους μας που έχουν τόσο πολύ ανάγκη, να μπορούν και αυτοί να κάνουν τις θεραπείες τους σε ένα ωραίο περιβάλλον με την ψυχολογία τους όσο το δυνατόν πιο ανεβασμένη, και οι εργαζόμενοι που και αυτοί είναι ήρωες να μπορούν σε ένα όμορφο περιβάλλον να κάνουν και αυτή τη δουλειά τους και την τεράστια το λειτουργήμά τους, γιατί αυτό είναι λειτουργήμα. Και πραγματικά είναι το καθήκον μας. Εγώ κάνω το καθήκον μου, τίποτα παραπάνω από το καθήκον μου. Και αυτά που παίρνω πίσω όταν βλέπω τους ασθενείς, όταν βλέπω τον κόσμο ο οποίος εργάζεται εκεί και τον κόσμο ο οποίος κάνει τις θεραπείες, είναι το μεγαλύτερο δώρο για μένα. Ως υπουργός εκ μέρους και της πολιτείας να ευχαριστήσω την κυρία Λάτση για αυτό το οποίο προσφέρει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, διότι σήμερα βρισκόμαστε εδώ πέρα και απευθυνόμαστε στους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε μια ευάλωτη κατάσταση, και πλέον στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε τη συγκεκριμένη μονάδα η οποία δεν είναι απλό στολίδι, αλλά παρέχει και ένα μεγάλο σκέλος και καλύπτει ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο χρειαζόμασταν σε κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο στους ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από καρκίνο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μέσα σε όλες αυτές τις δράσεις που έχουν γίνει και τις δωρεές, αυτή θα αποτελέσει μια δωρεά η οποία θα είναι βάση προκειμένου να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην ευάλωτη θέση στην ασθένειά του. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το ότι υπάρχει αυτός ο χώρος που είναι τόσο όμορφος, που έχει φως, που είναι σημαντικό, φτιάχνει τη διάθεση των ανθρώπων. Και όχι μόνο αυτό, είναι συνδεδεμένος με ένα εξαιρετικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη, το Θεαγένειο, όπου υπάρχει όλη η απαιτούμενη ομάδα, η υποστήριξη, η εμπειρία, η γνώση για να δοθούν οι κατάλληλες θεραπείες στον κατάλληλο άνθρωπο με την κατάλληλη ομάδα υποστήριξης. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας Νίκος Κούρκουλος, δωρεά της κυρίας Μαριάννας Λάτση, αποτελεί ανάσα ζωής για χιλιάδες συμπολίτες μας. Υποδεχόμαστε την εξαιρετική σημαντικότητα αυτή δωρεά. Αντιλαμβανόμαστε ότι συμβάλλει στην προσπάθεια που καταβάλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην θωράκιση και ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους συμπολίτες μας. Ενώνουμε δυνάμεις, αντιμετωπίζουμε προκλήσεις και βεβαίως βάζουμε τα θεμέλια της επόμενης μέρας για μια καλύτερη δημόσια υγεία. Με την χαρά σας καλωσορίζουμε σήμερα με απόλυτους καθοπόλεως. Της Αγίας Αφράν παραθόμεθα ότι πρέπει. Η πατίνα του χρόνου ζωγραφίζει τα μέτωπά μας. Αντικαρκυνικό μας νοσοκομείο το Θεαγένειο. Εδώ οι ασθενούνται. Τελείωσε ο ξενώνας με αρκετή δυσκολία και με αρκετό κόπο και παραχωρήθηκε άνευ ανταλλάγματος στο Θεαγένειο νοσοκομείο. Πριν λίγες μέρες, δυστυχώς όμως, κάνοντας σειρές από χημειοθεραπείες όλα αυτά τα 4 παραχρόνια, μου ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη χημειοθεραπεία, κάποιο άλλο σχήμα για να αντιμετωπιστεί αυτό που έχω. Και ενώ δεν υπάρχει κάτι για να σωθώ. Με ιδιαίτερα τιμή, κυρία Μαριάννα Λάτση, είμαστε πραγματικά ευγνώμονες και σας αναγνωρίζουμε μεγάλη ευεργετία. Από εδώ. Παιδιά, να κόψουμε. Φίλε μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο, φωτεινός. Κωστά, δεν έχει πολύ νιάτα, έχει μονάχα ύψος, εντάξει. Αν και αναφέρεις όμως και έχεις τα κρύβια.